Γεια σας. Θα δούμε το δεύτερο μέρος από το φορεματάκι το οποίο πλέκουμε. Όπως είπαμε, κάναμε και μία σειρά με ποδαράκια μετά που κλείσαμε με τα άρεχτά μας. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να βάλουμε το δεύτερο νήμα μας, το οποίο θα κάνουμε από κάτω τη φουστίτσα. Εγώ, όπως σας είπα, χρησιμοποιώ το νήμα Rico Baby, το οποίο θέλει βελονάκι 3,5 μέχρι 4. Και εγώ θα βάλω το δίχρωμο ροζ, το οποίο μου αρέσει σαν αντίθεση. Τώρα, εδώ στο σημείο που είναι να κάνουμε το βουβό, θα ξεκινήσουμε βάζοντας το δίχρωμο νήμα μας. Θα κλείσουμε δηλαδή με βουβό, με το δίχρωμο νήμα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο κόμπο. Εδώ στην αρχή, θα πάρουμε το νήμα από κάτω, θα κλείσουμε. Και τώρα θέλω για τρεις θηλιές να πλέξουμε και με τα δύο ροζ νήματα. Θα κάνουμε τρία βουβά, ένα, δύο, τρία. Τώρα θα ξεκινήσουμε το σχεδιάκι μας. Το οποίο σχεδιάκι μας είναι, μπαίνουμε στο τεστ, τέταρτη θηλιά, κάνουμε ακόμα ένα βουβό. Κάνουμε μία, δύο, τρεις αλυσιδίτσες ή γαϊτανάκια στον αέρα. Κάνουμε ακόμα ένα ποδράκι στην ίδια θηλιά, ένα, δύο αλυσίδες στον αέρα, ένα, δύο, και ακόμα δύο ποδράκια στην ίδια θηλιά. Ένα, δύο. Και τώρα, θα συνεχίσουμε όλη τη σειρά μας με αυτόν τον τρόπο. Θα αφήνουμε 1, 2, 3 θηλιές, την τέταρτη, θα ερχόμαστε να κάνουμε 2 ποδράκια. 1, 2, 2 αλυσίδες στον αέρα, 2 ακόμα ποδράκια στην ίδια θηλιά, 1, 2. Και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Θα κάνουμε όλο τον κύκλο μας. Θα αφήνουμε 1, 2, 3 θηλιές. Στην τέταρτη θα κάνουμε 2 ποδαράκια, 2 αλυσίδες στον αέρα ή 2 γαϊτανάκια. Και πάλι 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Και θα σας δείξω λίγο πώς κάνουμε την ένωση. Εκεί που ξεκινήσαμε εδώ, έτσι ώστε να μην φαίνεται μια γραμμή, όπως συνήθως κάνουμε ένα ποδαράκι και φαίνεται μια γραμμή πίσω από το φορεματάκι μας. Τώρα, όπως είμαστε εδώ στο σημείο στο οποίο έχουμε την ένωσή μας, αυτό που θα κάνουμε είναι να μην κάνουμε κάποιο ποδαράκι εδώ για να ενώνουμε πάντα, όπως κάνουμε σε πολλά φορεματάκια. Θα έρθουμε εδώ, που έχουμε τα ποδαράκια μας, και θα κάνουμε ένα βουβό. Θα κάνουμε ακόμα ένα βουβό μέσα στο κενό και μετά θα κάνουμε τρεις αλυσιδίτσες, 1, 2, 3 και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε, απλώς αντί να κάνουμε 2 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 2 ποδαράκια, θα κάνουμε 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Εμείς εδώ κάνουμε 2 ποδαράκια γιατί την πρώτη αλυσίδα που κάνουμε, εδώ τις 3 θηλιές, θεωρούμε σαν ποδαράκι, είπαμε. 1, 2 θηλιές, άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Τώρα θα συνεχίσουμε κάνοντας το ίδιο σε κάθε ένα από το κουλεδάκι μας. 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
συνεχίζουμε όλο τον κύκλο μας. Με το ίδιο σκεπτικό θα τελειώσουμε όλο το φορματάκι μας. Απλώς, εάν θέλετε εσείς το φορματάκι σας να έχει πιο πολύ άνοιγμα, δηλαδή να είναι πολύ πιο φαρδί, μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αντί για τα 3 ποδαράκια, 2 λυσιδούλες, 3 ποδαράκια, μπορεί να κάνετε να φτάσετε μέχρι και 5. Εγώ επειδή αυτό είναι για μικρή ηλικία, όπως σας είπα, 8 μηνών με ενός ουνού, δεν θα το κάνω να ανοίγει πάρα πολύ. Και μετά θα δούμε επίσης, επειδή μας περισσεύει αρκετό νήμα και από το λευκό και από το δίχρωμο, θα φτιάξουμε γύρω γύρω εδώ πάνω στο βέ μας, εδώ πάνω, μία σειρά με το δίχρωμο για να κάνει ωραία αντίθεση. Επίσης, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε και γύρω γύρω εδώ στα μανικάκια. Και θα φτιάξουμε και μία κορδελίτσα απλή για τα μαλλιά, στην οποία θα σας δείξω πώς μπορούμε να τη φτιάξουμε. Όπως είπαμε, ξεκινάμε εδώ να κάνουμε την ένωσή μας. Εδώ σε αυτό το σημείο, αφού έχουμε τελειώσει, έχω φτάσει στα 20 εκατοστά ύψος. Είναι για 8 μηνών με ενός χρονού φορεματάκι. Τώρα θα πάμε να βάλουμε αυτό που σας είπα γύρω γύρω εδώ σε αυτό το σημείο, το νήμα που περίσσεψε το ροζ, θα βάλω σε αυτό το σημείο πάνω, γύρω γύρω. Αυτό θα το ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε βουβό. Θα βάλουμε το κλωστή μας. Εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κόμπο, γιατί όπως είπαμε, απλώς στην πρώτη μας επόμενη θηλιά θα πιάσουμε και τα δύο νήματα. Έτσι. Θα κάνουμε βουβά. Σε αυτήν τη θηλιά λίγο θα δίνει και τα δύο νήματα. Το βγάζουμε από εδώ το νήμα μας, το αφήνουμε και μετά θα το κρύψουμε. Θα ξεκινήσουμε εδώ πέρα να κάνουμε γύρω γύρω βουβά. Θα πάμε όλη την πλευρά μας. Και σε ένα άλλο βίντεο, όπως είπαμε, θα δείξουμε πώς θα φτιάξουμε παιδική κορδελίτσα με την κλωστή την άσπρη που μας περίσσεψε. Πλέξουμε γύρω γύρω και θα δούμε πώς θα κάνουμε. Το φορεματάκι μας γύρω γύρω τελειωμένο. Κάναμε εδώ γύρω γύρω το βουβό μας και επίσης εγώ αυτό που κάνω είναι ότι βάζω μια κορδελίτσα, αυτή την κορδέλα που σας είπα ότι κάνω μετά μια σειρά ποδαράκια, βάζω κορδέλα ένα λάξ κάθε 4 ποδαράκια και κάνω φιωκάκι. Αυτό είναι το φορεματάκι μας. Ελπίζω να σας άρεσε, για οποιαδήποτε βοήθεια ξέρετε ότι μπορείτε να μου τη ζητήσετε. Το επόμενο που θα κάνουμε είπαμε ότι είναι το φόρεμα με το τούλι.